Εκεί τι έγινε, Κώστα, ναυάγησε του Χατζηδιάκου και ψάχνει στόπερ στο παραενά. Κοίτα, κοίτα τι γίνεται. Εδώ είναι ολόκληρη ιστορία. Τι δουλειά την κάνει η Γκοντζάρεβα. Η Γκοντζάρεβα είναι μια γυναίκα η οποία περιτριχυλίζεται από άντρες οι οποίοι είναι και κάποιοι μάνατζερς. Υπάρχει ένας γόης μάνατζερ, το όνομά του το ξεχνάω, Παστορέλο. Ναι. Παστορέλο, ένας Ιταλός. Ο Φεντερίκο Παστορέλο, ο γιος του μπαμπά Παστορέλο που είχε τον Καραγκούνι και διαφορετικά. Ωραίος γκόμενος να πούμε. Ναι, ο Παστορέλο. Ναι. Ζει στο Μονακό αυτός. Ναι. Εκεί εδρεύει, εκεί είναι η μόνιμη κατοικία του. Και το γραφείο του και η οικογένεια. Όχι. Έχει κάποιους παίκτες εκεί. Mm. Αυτή είναι κατοενθουσιασμένη η γυναίκα. Γιατί είναι ένας ωραίος άντρας. Ναι. Περνάει τα μηνύματα. Ο Χατζηδιάκο τον έκοψε η Γκοντζάρεβα για 150 χιλιάρικα. Mm. Αυτά που λένε τώρα εδώ. Ωραίο τύπο. Ναι, ωραία, δεν τον ήθελε ο Λουτσέσκου, λένε. Όχι, μόνο μίλησε λέει με τον Λουτσέσκου. Ο Λουτσέσκου του είπε δεν θα σε βασικό σε κάποιον. Α, μπράβο, δεν θα σε βασικό, ναι. Ναι. Αλλά η Κοπεχάγη αύξησε το τίμημα, λέει ο μάνατζερ. Λέει και ο Πάοκ, θα αυξήσει και εσύ να έρθουμε εδώ στην Ελλάδα. Mm. Λέει η Γκοντζάρεβα, όχι. Η Γκοντζάρεβα όμως είναι, ας πούμε, εντάξει, την κατηγορούμε τη γυναίκα ότι κόβει μεταγραφές και τέτοια. Η Γκοντζάρεβα είναι διευθυντής, ας πούμε. Δηλαδή, εμένα ο Μπούζος είναι διευθυντής. Άμα μου πει εμένα ο Μπούζος δεν θα πάρεις 1000 ευρώ, πάρεις 800, ας πούμε, για παράδειγμα, δεν είναι να τα βγάλει ο Μπούζος από τη δουλειά. Ο άλλος από πάνω δεν τα δίνει. Mm. Άρα η Γκοντζάρεβα ακολουθεί μια γυναίκα οικονομική πολιτική. Εντολές. Οποία... Να ο Παστορέλο. Παστορέλο. Εδώ με τον Λουκάκο. Ο Παστορέλο. Για Ιταλό δεν το λες και πολύ κούκλο. Μοιάζει τον κόμενο της Χρονοπούλου. Τον Σταγόπουλο. Το Σταγόπουλο μοιάζει. Έκανε τον ηθοποιό. Εντάξει, τον ηθοποιό γιατί είχε γκόμενα την Χρονοπούλου και αυτός εξαφανίστηκε. Ο δικό μας ο προπονητής είναι πιο ωραίος. Πάμε παρακάτω. Ναι, βέβαια. Λοιπόν, έτσι χάθηκε. Έξαλλος ο Λουτσέσκου και την εξαλλοσύνη του, επειδή είναι υδροχώος και εκδικητικός, τη βγάζει στις δηλώσεις και στη Ρουμανία και μετά το μάτι με τον Ατρόμητο. Στο μάτι με τον Ατρόμητο δεν έγινε τίποτα για τον ΠΑΟΚ. Να πεις ότι σφάχτηκε αμάν και τι και τα λοιπά. Επειδή έχει πάρει εντολή εδώ όλο το σύστημα να μην μιλάει για διαιτησία, γιατί ο Μάκης είναι δικό μας παιδί, όπως ήταν ο Βασίλης, ο μπαμπάς του, όταν έκανε τα εγκλήματα ο Βασίλης, ο Γκαγκάτσης, δεν ακούστηκε ποτέ το όνομά του στον περίγυρο εδώ πέρα. Γιατί δεν μπορώ να πω. Έτσι και ο Μάκης. Τώρα ο ΠΑΟΚ δεν βγάζει, αν κάνει μια κακή διαιτησία, για παράδειγμα υπέρ της ΑΕΚ, λέμε, ο ΠΑΟΚ δεν βγαίνει να μιλήσει. Λέει λοιπόν ο Λουτσέσκο, ρε κουφάλες τώρα σοβαρά μιλάτε. Εξωθεσμικά λοιπόν λέει, το λέει ο ίδιος Γιάννη και Νίκο. Εξωθεσμικά λοιπόν εγώ λέει, θα λέω αυτά που βλέπω. Και αυτό εξοργίζει πολύ τη διοίκηση η οποία έχει κάνει μια τακτική, μια στρατηγική να μην μιλάει γιατί μπορεί αύριο να πάρει αυτή κάποια σφυρίγματα. Άρα εδώ ο Λουτσέσκου... Εντάξει, έχει και τον αέρα του πρωταθλητή τώρα. Είχε πάντα και τον αέρα. Πήρε και τον κόσμο. Ναι. Αν δεις ότι η Δανδουλάκη στο θέατρο που πήγα και την είδα, δεν έκανε τέτοια υπόκληση στο κοινό. Στον Ατρόμητο. Και ακούστηκε το όνομα Λουτσέσκου. Ξέρεις, αυτό είναι μαχαιριά στο Σαββίδι και στη Δίκηση. Ποιο τραγούδι θα ήταν το αγαπημένο του, ξέρεις. Ποιανού. Του Λουτσέσκου. Να του το αφιερώνει η διοίκηση του ΠΑΟΚ. Ποιο. Παίζεις με τη φλόγα, εγώ στο πα και στο τέλος θα καείς.